Παγκόσμια αναταραχή στον κλάδο των αερομεταφορών προκαλεί η συντριβή του αεροσκάφους των Αιθιοπικών αερογραμμών που παρέσυρε στο θάνατο 157 επιβαίνοντες. Πρόκειται για τη δεύτερη πανομοιότυπη τραγωδία με Boeing 737 MAX 8, η οποία γύρει πλέον σοβαρά ερωτήματα. Ήδη οι κινέζικες αερογραμμές καθήλωσαν περίπου 100 αεροσκάφη ιδίου τύπου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1 τέταρτο των Boeing 737 MAX 8 που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές, δεδομένου του γεγονότος ότι τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν Boeing 737 MAX 8 που είχαν παραδοθεί πρόσφατα έγιναν αμφότερα κατά τη φάση της απογείωσης, παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες, τα αντίστοιχα αεροσκάφη θα παραμείνουν καθυλωμένα μέχρι να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Την ίδια απόφαση έλαβαν και οι αιθιοπικές αερογραμμές που αποφάσισαν να κρατήσουν καθυλωμένα τα 4 Boeing 737 MAX 8 που διαθέτει ο στόλος τους. Like I said yesterday, the focus has been and will continue to be, in addition to the investigations, we shall continue making sure the welfare of the friends and families affected is given utmost attention. Είχε προηγηθεί η τραγωδία της Lion Air στα τέλη Οκτωβρίου με αεροσκάφος μεσαίων αποστάσεων της Ινδονησιακής Εταιρείας Χαμηλού Κόστους να καταπέφτει στη θάλασσα ανοιχτά της Ιάβας με συνέπεια να χαθούν 189 άνθρωποι. Μια από τις στιγμές της ζωής που αλλάζει η οπτική για τη ζωή. Συνειδητοποιείς ότι η ζωή μας κρέμεται από αδιόρατα νηματάκια, τα οποία τα καταλαβαίνεις μόνο όταν σπάσουν και μπορεί ένα μικρό νηματάκι να σπάσει να σου αλλάξει όλη τη ζωή. Το γύρο του κόσμου κάνει η συγκλονιστική μαρτυρία του Αντώνη Μαυρόπουλου, του Έλληνα που γλίτωσε τη ζωή του όταν έχασε τη μοιραία πτήση. Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και διατηρεί στενές σχέσεις με την Κρήτη, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ και στενός συνεργάτης της αείμνηστης Βιργινίας Μανασάκη. Οπότε, αν ένα από τα δύο αυτά ήταν κάπως διαφορετικό, αν είχα δώσει τη βαλίτσα μου, αν με έβρισκε υπεύθυνος, θα έμπαινα στην πτήση. Έφτασα στην πόρτα 2 λεπτά αφού το είχε κλείσει. Τους έβλεπα που μπαίνανε μέσα. Μου βγάλανε ένα εισιτήριο για να φύγω 3 ώρες αργότερα. Και όταν πήγα να επιβιβαστώ, ήρθαν οι αυτοσεκιούριτες και μου είπαν: Δεν μπορείτε να επιβιβαστείτε, διότι είστε ο μοναδικός άνθρωπος που δεν επιβιβάστηκε στην προηγούμενη πτήση που αγνοείται. Εκείνη την ώρα δεν ξέραν τι είχε γίνει. Και με κρατήσανε ως πιθανό ύποπτο. Επειδή είχα τις βαλίτσες μου μαζί, δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να υπάρξει λογική σύνδεση. Και μετά από 2 ώρες μια ας πούμε ψευτοανάκριση. Ο ίδιος κατευθυνόταν στο Ναϊρόμπι για το Διεθνές Συνέδριο του ΟΗΕ. Στο αεροσκάφος που χάθηκε επέβαιναν πολλοί σύνεδροι, τους οποίους γνώριζε προσωπικά. Τα πράγματα είναι πολύ τραγικά γιατί μέσα στο αεροπλάνο ήταν άνθρωποι που τους ξέραμε, άνθρωποι που πηγαίναν και αυτοί στο συνέδριο του ΟΗΕ στο Ναϊρόμπι. Όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν το μακάβριο έργο τους στο σημείο της συντριβής εντόπισαν το αποκαλούμενο μαύρο κουτί του μοιραίου αεροσκάφους.